Σε μερικό ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχώρησε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός. Τις αλλαγές ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας και αυτές αφορούν την ενίσχυση του Υπουργείου Εργασίας και την αναβάθμιση των Υφυπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης. Εμείς συνδεόμαστε με τον Σπύρο Μουρελάτο και τον Σπύρο Δημητρέλη. Σπύρο Μουρελάτε, ξεκινώ από εσένα να μας πεις ποια είναι τα νέα πρόσωπα. Για βελτιωτική αναπροσαρμογή ενός ήδη επιτυχημένου κυβερνητικού σχήματος κάνουν λόγο, Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες στο μίνι ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε προ περίπου μιας ώρας. Πάμε να δούμε λοιπόν τα νέα πρόσωπα. Έχουμε λοιπόν, όπως είχαμε μεταδώσει χθες από το κεντρικό δελτίο του Open, τις αναβαθμίσεις των κυρίων Σκυλακάκη και Παπαθανάση σε αναπληρωτές υπουργούς οικονομικών και ανάπτυξης και επενδύσεων αντιστοίχως. Έχουμε επίσης ενίσχυση του Υπουργείου Εργασίας με τον Πάνο Τσακλόγλου σε θέση υφυπουργού. Έχουμε επίσης ενίσχυση του Υπουργείου Υγείας με τη Ζωή Ράπτη επίσης σε θέση υφυπουργού και ένα παλιό γνώριμο στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ταγαρά, επίσης σε θέση υφυπουργού. Αυτή είναι, Ευλαμπία, κυρίες και κύριοι, η πεντάδα των κυβερνητικών πρωθυπουργικών παρεμβάσεων στο κυβερνητικό σχήμα. Όπως λένε κυβερνητικές πηγές, πρόκειται για μια αναδιάταξη της κυβερνητικής ομάδας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις. Είναι σαφές πως ο ανασχηματισμός, αυτός ο μήνας ανασχηματισμός, ουσιαστικά προσαρμόζεται στις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Έγινε επιλογή, όπως λένε εδώ από το Μέγαρο Μαξίμου, και από την Βουλή αλλά και από την κοινωνία, και νομίζω πως οι κυβερνητικές προτεραιότητες είναι αποτυπωμένες ανάγλυφα στους τομείς όπου είχαμε τις παρεμβάσεις, δηλαδή στον τομέα της οικονομίας, στον τομέα της ανάπτυξης, στον τομέα της εργασίας, στον τομέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και στον τομέα της υγείας, Ευλαμπία. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν.